Στα 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε ο λογαριασμός του συνόλου των μέτρων που περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο με την επιμήκυνση ως το 2016, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες στη Βουλή περιλαμβάνει παρεμβάσεις ύψους 10,9 για το 2013. Η ύφεση για του χρόνου υπολογίζεται στο 4,5% και η ανεργία στο 22,8%, ενώ θα υπάρξει και οριακό πρωτογενές πλεώνασμα 748 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Βουλή κατέθεσε με CD και USB ο Γιάννης Τουρνάρας τον προϋπολογισμό για το 2013, που προβλέπει συνολικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις σχεδόν 11 δις, που προέρχονται τα 7,6 από περικοπές δαπανών και από φορολογικές παρεμβάσεις 1,8 δις. Ωστόσο, το μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε επίσης στη Βουλή περιλαμβάνει αρμαγεδόνα 18,9 δις μέχρι το 2016, εκ των οποίων τα 14,2 έχουν βρεθεί, ενώ τα υπόλοιπα 4,7 χαρακτηρίζονται ως μη προσδιορισμένα. Καταθέτω επίσης το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 και τον τόμο που αναφέρεται στις εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων, Τελωνίων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 2362-1995, όπως αυτό ισχύει. Η διαπίστωση που γίνεται είναι ότι σε μια εξαετία η χώρα έχασε το 1/4 του ΑΕΠ της από την καλπάζουσα ύφεση που για το 2013 υπολογίζεται σε 4,5% από 6,5% φέτος και της ανεργίας που εκτιμάται ότι θα πάει στο 22,8% από 22,4% φέτος. Ο προϋπολογισμός προβλέπει το κράτος να έχει έσοδα το 2013 46,7 δις μειωμένα κατά 5% από φέτος και δαπάνες 55,8 δις μειωμένες κατά 9,8%. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι οριακό πρωτογενές πλεώνασμα 748 εκατομμύρια ευρώ. Με τον προϋπολογισμό μπαίνει μαχαίρι 1,1 δις στις δαπάνες για μισθοδοσία. Ενώ με την κατάργηση των δώρων στο δημόσιο θα εξοικονομηθούν 430 εκατομμύρια. Και από τη νέα εργασιακή εφεδρεία 8,3 εκατομμύρια. Βαρύ το φορτίο για τους συνταξιούχους που θα πληρώσουν και με την αύξηση των ορίων κατά 2 χρόνια και με τις νέες περικοπές από 5 έως 20% και την κατάργηση των δώρων για να εξοικονομηθούν συνολικά 4,6 δις. Μόνο από την κατάργηση των δώρων στις συντάξεις έχει προϋπολογιστεί όφελος για το δημόσιο 2,7 δις. Κατά 455 εκατομμύρια θα είναι μειωμένες οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, κατά 122 εκατομμύρια για εκπαίδευση, κατά 303 για την άμυνα και κατά 248 εκατομμύρια για τις ΔΕΚΟ. Ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι από τις παρεμβάσεις τα έσοδα θα εισπράξει 1,78 δις, ενώ προϋπολογίζεται να αποπληρωθούν μέσα στο 2013 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου 3,5 δις επιπλέον του ίδιου ποσού που έχει υπολογιστεί για φέτος. Το συνολικό πακέτο για τη διετία 13-14 παρέμεινε στα 13,5 δις ευρώ. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για έσοδα 2,58 δις από την πώληση μετοχών των ΔΕΚΟ και την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου μέσα στο 13. Ο προϋπολογισμός της Βουλής επίσης από περικοπές αποδοχών των βουλευτών και των συνεργατών τους είναι μειωμένος κατά 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποζημιώση για τη συμμετοχή στις επιτροπές μειώθηκε από 150 σε 105 ευρώ η συνεδρίαση.